Το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών που συρρέουν κατά εκατοντάδες στην Ιερά Μονή της Παναγίας Μικροκάστρου Σκιάτστας αναδίωσε και φέτος με μεγάλη λαμπρότητα. Αποτελεί κομμάτι μιας μακράς ιστορικής παράδοσης αλλά και είναι ταυτόχρονα έκφραση αγάπης, τιμής και σεβασμού στο πρόσωπο της εορτάζουσας Παναγίας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοίκων της Σκιάτστας είναι η προσήλωση στα έθιμα της. Ένα από τα γραφικά αυτά έθιμα είναι οι καβαλάριδες που αποτελούν σταθμό στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Οι καβαλάριδες είναι ένα θέμα μεγαλόπρεπο, συναρπαστικό. Η Σκιάτστινη, επειδή ήταν η μοναδική μέρα που τους άφηναν οι Τούρκοι να πάρουν τα άλογα και να κατέβουν ομάδες στην Παναγία, το εκμεταλλεύονταν για να συνεδριάσουν οι καπετανέοι. Και ερχόταν εδώ, προσκυνούσαν τη χάρη της Παναγίας. Έτρωγαν όλοι μαζί, γλεντούσαν λίγο και γυρνούσαν μετά και επισκέφτονταν τους εορτάζοντες. Οι καβαλάριδες με τις παραδοσιακές φορεσιές τους και τα ομορφοστολισμένα άλογα με τις άσπρες σέλες και τις κόκκινες βελέντζες θα συγκεντρωθούν από νωρίς το πρωί στη Σκιάτιστα. Μετά την περιφορά της Ιεράς Εικόνας στο μοναστήρι θα κατευθυνθούν προς την πόλη της Σκιάτιστας και πάλι, όμως πριν κάνουν μία στάση στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία για να αναπαυθούν και να φάνε παραδοσιακές κεφτέδες, παραδοσιακή φέτα τυρί και ντόπιες πίτες. Είναι ένα έθιμο επί τουρκοκρατίας, σε οποίο οι Τούρκοι αφήναν αυτή την ημέρα να έρθουν οι καβαλάριδες να προσκυνήσουν την Παναγία. Και αυτό έχει εξελιχθεί τώρα σε ένα πράγμα το οποίο εγώ θεωρώ είναι αξιέπινο. Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνοιξη, οι καβαλάριδες προσκυνητές τίμησαν και φέτος το πρόσωπο της Παναγίας, εδώ, στο μικρό καστρο της Σκιάτστας. Και έχουμε το έθιμο αυτό της Παναγίας που το βρήκαμε παμπάλιο από τους παππούδες μας, μπαμπάδες μας και το εξακολουθούμε εμείς. Τιμούμε το έθιμο εκείνο και το συνεχίζουμε. Όπως πηγαίναμε οι παλιοί, έτσι πάμε και εμείς τώρα φέτος. Ερχόμαστε κάθε χρόνο για να προσκυνήσουμε, να πάρουμε την ευλογία και την ευχή. Το μεσημέρι στη Μεγάλη Παρέλαση, 250 και πλέον άλογα που συμμετέχουν στους εορτασμούς του 15 Αύγουστου θα μπουν αναπαραίες στην πόλη της Σκιάτστας, στις γειτονιές της χώρας και της Γεράνιας, παρουσιάζοντας τα λεβέντικα άλογά τους, στα οποία υπεύουν μικροί και μεγάλοι και δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα ξέφρυνο γλέντι που θα κρατήσει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.